Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα, είναι 18 του Μάη. Μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας, ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Καταρχήν, σήμερα ουσιαστικά έχουμε μια δεύτερη φάση, πολύ πιο δυναμικά, επιστροφή στην κανονικότητα. Εάν κανείς διαπιστώσει και τον αριθμό των ΚΑΔ που ουσιαστικά μπαίνουν από σήμερα σε λειτουργία, δηλαδή 197.000 επιχειρήσεις. Έτσι, μέσα και κειμένου κανόνες λειτουργίας, όπως τα εμπορικά καταστήματα, όπως οι υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων, προσωπικής υγιεινής, φροντίδα σώματος, τουρισμού εκκλησιών, υπηρεσίες κτλ. Και βεβαίως από χθες έχουμε την επανεκκίνηση των εκκλησιών με τα όποια προβλήματα υπάρχουν και είναι δεδομένο. Και βεβαίως σήμερα αρχαιολογικοί χώροι, είδαμε νωρίτερα και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και θυμίζω και τα σχολεία, δηλαδή η πρώτη, η β' Λυκείου και τα γυμνάσια. Στο λογικό, διότι υπάρχει και μία λογική. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα, την πρώτη μέρα είχαμε μία πολύ μεγάλη παρουσία παιδιών της τρίτης Λυκείου. Όσο περνούσαν οι μέρες, και είναι λογικό, φυσιολογικό, ελαττωνόταν και η παρουσία των παιδιών, δεδομένου ότι αυτά διαβάζουν για τις πανελλαδικές. Λέτε, τα απολύτως φυσιολογικά όλα. Λοιπόν. Τώρα, πάμε να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας. Ουσιαστικά έχουμε τέλος και της άρσης καραντίνας, κρατώντας βεβαίως τις αποστάσεις. Είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στα Δωδεκάνησα, ο κύριος Γιάννης Παπάς. Θα τον δούμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά, και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχουμε επανεκκίνηση μιας κανονικότητας και εντός στο στούντιο, βέβαια, κρατώντας τις αποστάσεις, έτσι. Είμαστε στα 2 μέτρα, κανονικά, σε απόσταση. Τη μάσκα την αφήσαμε, βέβαια, γιατί δεν θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τη μάσκα. Είναι στη τσέπη μας. Αλλήμωνο. Να καλησπέρισω και εγώ και εσάς και τους ακροατές και τις τηλεθεατές και τις τηλεθεατριές σας. Είμαι κοντά σας, είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας και τα θέματα που αφοράν τους ανθρώπους, τους κατοίκους των νησιών μας και είναι σημαντικά για όλους εμάς, για τα οποία καθημερινά τρέχουμε και προσπαθούμε και εγώ και σαν αδελφοί μου να δώσουμε λύσεις έτσι ώστε να επανέλθουμε πραγματικά σε μια κοντά στην κανονικότητα που γνωρίζαμε όλοι τόσα χρόνια, βέβαια, με τα παραθυράκια και τις πολλές, έτσι, πολλούς κανόνες καινούριους που έχουμε, αλλά πρέπει και αυτούς να τους υποστούμε, να τους δεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, γιατί είναι θέμα ζωής. Είναι θέμα ζωής, είναι η υγεία μας, είναι θέμα ζωής. Και πριν ξεκινήσετε, θα πω μια κουβέντα μόνο. Θα παρακαλούσα όλες και όλους στο Δωδεκάνησο, στα νησιά μας, επειδή είμαι στη Ρόδο ήδη εδώ και 5 μέρες και είμαι κοντά στον κόσμο, πυροδεύω, κυκλοφορώ. Θα παρακαλούσα λίγο τους κανόνες υγιεινής και προστασίας, γιατί αφορούν όλους και πάνω απ' όλα αφορούν τις ζωές μας. Και επειδή προσπαθούμε και παλεύουμε να ανοίξουμε τους ρυθμούς και να ανοίξουμε τον τουρισμό, θα πρέπει να είμαστε πρότυπο σαν επαγγελματίες στον τουρισμό, θα πρέπει να είμαστε πρότυπο και στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τους χιλιάδες επισκέπτες μας. Όχι μόνο γιατί μπορεί κάποιοι από αυτούς να κουβαλούν χωρίς να γνωρίζουν να κουβαλάνε τον ιό, αλλά γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και τους ίδιους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας. Είναι σημαντικό λοιπόν και για την εικόνα που θα δείξουμε σε εκείνους να κρατήσουμε τα μέτρα που πρέπει. Βλέπω μια χαλαρότητα στη Ρόδο αυτές τις μέρες που είμαι και αυτό το λέω φιλικά, χωρίς καμία. Δεν θέλω να μοιάσω με τον φίλο μου τον Νίκο τον Χαρδαλιά, τον υφυπουργό, που είναι λίγο μας μαλώνει τόσο καιρό από τα κανάλια. Απλά θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε τους κανόνες που υπάρχουν. Να φοράμε γάντες καταστήματα, τις μάσκες που υπάρχει, να αποφεύγουμε τη χρήση χρημάτων και να χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε τις κάρτες μας, όσο μπορούμε εννοώ, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε κέρματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και καλό θα ήταν να ακούμε τις οδηγίες, γιατί αφορούν τη ζωή μας. Ναι. Και είναι σημαντικό. Φαντάζομαι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κέρματα αρκεί να τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, είναι ότι αυτό το οποίο αναφέρεται και από τους λοιμοξιολόγους, ότι πλένετε συχνά πυκνά τα χέρια σας. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, έτσι ξεκινώντας πραγματικά. Έχω την αίσθηση ότι το γεγονός ότι είχαμε 4 κρούσματα, αναφέρομαι στην Ρόδο, και ουσιαστικά χνηλατήθηκαν και δεν είχαμε κάποιο γεγονός. Όπως επίσης είχαμε 6 συνολικά από ό,τι θυμάμαι σε όλα τα 12, όλη αυτή την περίοδο. Λιγότερα βεβαίως, εννοώ στην περιφέρεια του Αιγαίου, αυτό μας έχει δημιουργήσει μια αίσθηση χαλαρότητας ότι το ελέγχουμε λίγο το γεγονός, ότι το περιορίζουμε και αυτό δημιουργεί έτσι ένα εφησυχασμό. Σε αυτό αναφέρεστε. Αυτό είναι αλήθεια, έχετε δίκιο απόλυτα αυτό που λέτε και να πούμε και ευκαιρία πάλι σε αυτά τα οποία είπατε, αγαπητέ Τέρι, να δώσουμε και συγχαρητήρια και στους όλους τους νησιώτες μας για το ότι ακολουθήσανε πραγματικά
πιστά τα μέτρα αυτό το διάστημα της καραντίνας. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τον διοικητή, τα στελέχη, το διοικητικό προσωπικό, τον συλλευτικό, τους γιατρούς μας, του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας για τη δουλειά που κάνανε, την τόσο σοβαρή και σημαντική δουλειά που κάνανε, που οργανωθήκανε, που θωρακίσανε, που αντιμετωπίσανε πολύ δυναμικά το θέμα αυτό στα νησιά μας και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και να αποφασίσουμε επίθεση και την πολιτική προστασία και τα στελέχη όλα που ασχοληθήκανε και δεν είχαμε προβλήματα. Μάλιστα. Αλλά όμως, το τόνισε στην αρχή, αγαπητέ Τέρι, για να πω ότι επειδή θα έρθουν χιλιάδες επισκέπτες και θα τα καταφέρουμε, θα ξεκινήσει η σεζόν μας καθυστερημένα από τον Ιούλιο, μπορεί και λίγο τέλειο Ιουνίου, ίσως καταφέρουμε, αν τα καταφέρουμε, λέω, να ξεκινήσουμε από τις 20 με 25 Ιουνίου. Αλλά να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει πτήσεις, ξεκινάνε από 2 Ιουλίου επίσημα. Να γνωρίζουμε όμως ότι όλοι πρέπει να είμαστε επαγγελματικά σοβαροί και υπεύθυνοι απέναντι σε όλους αυτούς που θα έρθουν, για να μην τους φοβήσουμε και να μην αισθανθούν και εκείνοι ότι, γιατί έρχονται σε μια χώρα που θεωρούν πάρα πολύ ασφαλή, γιατί πετύχαμε να έχουμε την καλύτερη εικόνα στον πλανήτη και να παίρνουμε τα αίσθημα παντού, μην τους ανησυχήσουμε, μην τους φοβήσουμε ότι δεν υπάρχουν τα μέτρα που πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λόγο το λέω, για να μην τους κλείσουμε στα ξενοδοχεία μέσα και φοβηθούν να κυκλοφορήσουν στην πόλη μας και δεν κινηθεί η αγορά μας. Ναι. Πράγμα για το οποίο γι' αυτό θέλουμε να αγωνιστούμε και να παλέψουμε. Να σας ρωτήσω, υπήρξαν οι διαρροές ότι θα είχαμε συνολικά ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο για το πακέτο που έχει να κάνει με τον τουρισμό και με την οικονομία. Βεβαίως. Λέγαν για Δευτέρα οι πρώτες πληροφορίες. Υπήρξε μια τηλεδιάσκεψη την περασμένη Παρασκευή στο Μαξίμου, με τους τρεις υπουργούς δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, οικονομίας, εργασίας και βεβαίως και εσωτερικών. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αυτό πηγαίνει για τις ερχόμενες ημέρες. Ποιες είναι οι πληροφορίες, δηλαδή πότε θα έχουμε ανακοίνωση των μέτρων, αναφέρουμε συνολικά και όχι σε μια διαδικασία αποσπασματική από τον Πρωθυπουργό. Γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, το Πρωθυπουργό σήμερα έχει μια σύσκεψη με αρμοδίους, με πρωθυπουργούς και με στελέχη της αγοράς για να, από 8 χώρες θα συζητήσουν για να δούνε κάποιες διαδικασίες που θα βάλουν μπροστά και κάποιες συμβάσεις, συνθήκες που θα υπογράψουν κοινές με αυτές τις χώρες για να προχωρήσει έτσι ώστε να μπορέσει να αναλύσει ο ίδιος προσωπικά, γιατί το έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι, να αναλύσει ο ίδιος ακριβώς και τα μέτρα που θα πάρθουν, αλλά παράλληλα και οι συμφωνίες που θα γίνουν με τις υπόλοιπες χώρες. Ναι, είναι να αυτές ξέρετε... οι χώρες που ανήκουν στο Smart COVID-19 Management Group, που είναι 7 χώρες με τη δική μας, δηλαδή ναι. Νορβηγία, Αυστρία, Τσεχία, θυμάμαι καλά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ισραήλ, νομίζω και η Ελλάδα. Αυτές είναι οι χώρες. Αυτές είναι και εκτός από αυτές τις χώρες έχει επίσης μια συνεργασία με Κύπρο, Ισραήλ, Λίβανο, ναι, ναι, Κύπρος, Κίνα μέσα, και με αυτές τις χώρες επίσης για να μπορούσουμε μια ιδιαίτερη συμφωνία μαζί τους για να μπορούσαμε να φέρουμε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο από αυτές τις χώρες. Βέβαια, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, όπως ξέρετε, με την Νορβηγία, η οποία έκλεισε τελικά, ενώ μέχρι προχθές υπήρχε μια καλή διάθεση από την πλευρά της νορβηγικής κυβέρνησης να υπάρξει μια συνεργασία. Δυστυχώς, ενημερωθήκαμε προχθές το βράδυ αργά ότι η Νορβηγία μέχρι τις 20 Αυγούστου δυστυχώς έκλεισε, την απαγόρευσε την έξοδο των, των πολιτών της για ταξίδια σε άλλες χώρες, σε ευρωπαϊκές χώρες. Και επίσης, το ευχάριστο θα σας έλεγα είναι ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν για τον τρόπο λειτουργίας των χώρων εστίασης που βγήκανε σήμερα, αλλά και των ξενοδοχείων που έρχονται, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ φιλικά προς επιχειρήσεις. Πιστεύω και εκτιμώ ότι και οι ίδιοι επιχειρηματίες και οι ξενοδοχεία, αλλά και οι ίδιοι επιχειρηματίες γενικώς θα τα περιλαμβάνανε και από μόνοι τους τα μέτρα, γιατί τους έλεγα θα παίρνανε ακόμα και πιο έτσι αυστηρά μέτρα για να αντιμετωπίσουν σοβαρά και υπεύθυνα το σοβαρό θέμα που έχουμε που αφορά το COVID-19. Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι μας δίνει τη δυνατότητα με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουν συλλέξει οι ειδικοί δημοσιολόγοι. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά μία επιστροφή σε μία πιο ήπια προσέγγιση. Δηλαδή, αυτό το οποίο φοβόμασταν. Έχετε ότι τα ξενοδοχεία θα γίνουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εδώ τώρα πλέον μιλάμε για μέτρα που έτσι και αλλιώς κανόνες παίρνουν οι ίδιοι όταν διεκδικούν διάφορα ISO, διάφορα ποιότητες κτλ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι. Γιατί θα ισχύσουν αυτά τα ISO που έχουν πάρει και τα HASP και παράλληλα θα χαλαρώσουμε απλά λίγο τους χώρους κοινόχρησης με τη λογική, δηλαδή τα εστιατόρια θα λειτουργούν στο 50% της πληρότητας. Θεωρητικά
δεν θα απαγορεύεται, απλά δεν θα συνίσταται να υπάρχουν μπουφέδες. Mm-hmm. Αλλά αν θέλει το ξενοδοχείο να χρησιμοποιήσει, θα χρησιμοποιήσει με τα μέτρα τα προστατευτικά που πρέπει να πάρει και τη χρήση περισσότερο του προσωπικού τους για να εξυπηρετούν τους πελάτες. Δηλαδή τα μέτρα θα είναι πολύ φιλικά, ειλικρινά στο να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία πραγματικά σαν ξενοδοχεία, σαν χώρους που θα έρθουν κάποιοι για να ξεκουραστούν και να πάρουν ενέργεια και δύναμη και να απολαύσουν τα νησιά μας και τις διακοπές τους. Πάντως, κύριε Βουλευτά, καλά το λέτε ότι το θέμα δεν είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς ουσιαστικά πάμε να αξιοποιήσουμε αυτό το τουριστικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο υπευθυνότητας της χώρας. Το θέμα είναι τι κάνει και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Νορβηγία. Η Σουηδία 15 Ιουλίου είναι κλειστά. Οι Φιλανδοί λένε ότι αν βγείτε εκτός της χώρας δεν θα υπάρχει μισθός και θα υποχρεωθείτε να μπείτε σε μια διαδικασία καραντίνας. Οι Βρετανοί λένε έως το μέσο Αυγούστου και να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον. Ρωσία, δυστυχώς, η Ρωσία το ίδιο. Το ίδιο είναι κλειστή μέχρι τέλος, ενώ υπήρχε μια πρόταση να ανοίξει, αλλά μάλλον δείχνει ότι θα είναι κλειστή μέχρι τέλος του καλοκαιριού, γιατί βλέπετε ότι τα κρούσματα πλέον έχουν ξεπεράσει, έχει πάει στη δεύτερη χώρα σε κρούσματα. Και επίσης το ευχάριστο βέβαια είναι ότι η Τσεχία, που ήταν να είναι κλειστή μέχρι 31 Δεκάτου, το άνοιξε και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την κυβέρνησή μας με το Ισραήλ αλλά και με την Κίνα να προσπαθήσουμε με ιδιωτικές συμφωνίες που θα κάνουμε να μεταφέρουμε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες των χωρών αυτών στην Ελλάδα και στα νησιά μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αγαπητέ φίλε Τέρι, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ξεκάθαρο και αντιληπτό από όλους ότι περάσει μια τεράστια κρίση παγκόσμια. Ναι. Βάλαμε σε προτεραιότητα την υγεία των πολιτών μας. Πάνω απ' όλα το κεφάλαιο που ενδιέφερε τον ίδιο το προσωπικό και την κυβέρνηση της χώρας, αλλά και όλοι μας φαντάζομαι αντιληπτό είναι αυτό, ο πολίτης. Ο ένας πολίτης. Αυτό μας ενδιαφέρει, η υγεία του και να μην υπάρχουν προβλήματα στη χώρα μας. Σε αυτό επενδύσαμε και αυτό στηρίξαμε. Πετύχαμε, γίναμε ίσως η χώρα, θα έλεγα, ίδαλμα παντού. Καταφέραμε πλέον να σηκώσουμε το κεφάλι μας. Νικήσαμε τους πάντες. Δεν ακούμε πλέον καθόλου καμιά κριτική σαν χώρα. Και είμαστε, θα έλεγα, έχουμε μια τρομερή διαφήμιση. Είμαστε πρωτοσέλιδο σε όλα τα ξένα, στο ξένο τύπο και στα ξένα κανάλια. Αυτή τη στιγμή τώρα η οικονομία μας, πέφτουμε όλοι εκεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και εμείς στην οικονομία, για να μπορέσει η οικονομία σιγά σιγά να καταφέρει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όλοι μας, να ξαναπαναφέρουμε την κανονικότητα και να προσπαθήσουμε να μην γίνει το πρόβλημα της οικονομίας στη συνέχεια κοινωνικό πρόβλημα. Ναι. Είναι όλα δύσκολα. Είναι δύσκολο. Φαντάζομαι τα δύσκολα είναι αυτά τα οποία είναι μπροστά, κύριε Παπά. Έτσι, και από ό,τι καταλαβαίνω, διότι κάποια είναι δημοσιοποιήσιμα και ανακοινώσιμα, κάποια άλλα δεν είναι. Έτσι γίνεται συνήθως, ότι εσείς στην κυβέρνηση και οι βουλευτές έχετε δει όλα τα σενάρια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Φαντάζομαι και το θετικό σενάριο και το αρνητικό σενάριο και το πολύ κακό σενάριο. Εγώ θα σας έλεγα ότι ξεκινάμε από το κακό σενάριο και πάνω στο κακό σενάριο χτίζουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και ό,τι καλύτερο είναι καλό για όλους μας. Αντιλαμβάνεσαι, εγώ μάνατζερ είμαι, αυτή είναι δουλειά, αυτό έχω κάνει τόσα χρόνια και ξέρω ότι χτίζω, πατάω σε αυτή τη στιγμή στο να αντιμετωπίσω το χείριστο σενάριο, έτσι ώστε ό,τι καλύτερο θα έρθει θα είναι ακόμα καλύτερο για όλους μας και τα μέτρα. Ναι. Γι' αυτό κιόλας παλεύουμε, ξέρουμε. Γνωρίζετε όλοι κι εσείς ότι ο τουρισμός είναι το 97% της οικονομίας της περιφέρειάς μας και σχεδόν είναι το 25% άμεσα-έμεσα. Είναι το 25% του ΑΕΠ μας, που σημαίνει μιλάμε κοντά στα 45 δις. Αν σκεφτούμε όλοι, το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το 19 ήταν στα 102, κάτι δισεκατομμύρια. Ναι. Άρα μιλάμε για 45 δις. Μιλάμε για ένα πολλαπλασιαστή δυναμικό της τάξης του 2,4. Έτσι λειτουργεί ο πολλαπλασιαστής, δηλαδή έτσι λειτουργεί. Τα έσοδα που έχουμε από το κομμάτι της οικονομίας. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όσο θα μειωθούν οι αφήξεις μας, μειώνεται και ο πολλαπλασιαστής. Αυτό είναι γνωστό και αναμενόμενο. Ναι. Εμείς όμως θα επενδύσουμε αυτή τη στιγμή να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσο μπορούμε. Το 20%, το 30%, το 35% των περσινών μας εσόδων, αυτό να καταφέρουμε να λειτουργήσει η οικονομία μας, να λειτουργήσει η αγορά μας. Να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε να βγάλουμε πιο εύκολα το σκληρό χειμώνα που το αντιλαμβανόμαστε όλοι θα είναι σκληρός και δύσκολος και από εκεί πέρα να καταφέρουμε, αφού λυθούν και τα θέματα υγείας παγκοσμίως, δηλαδή μιλάμε για τεστ που έχει λυθεί σχεδόν, φάρμακο και εμβόλιο, τα οποία τα σενάρια δείχνουν ότι στη χειρότερη περίπτωση μέχρι το Φεβράριο του 2021 θα υπάρχει, να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρή, μια τρομερή, μια τεράστια χρονιά το 2021. Πάντως, ακόμα υπάρχει μια ρευστότητα και στη διαδικασία που θα ακολουθείτε. Δηλαδή, διαβάζω ότι θα γίνεται θερμομέτρηση, δεν θα γίνεται υποχρεωτική έτσι,
το πιστοποιητικό για τον COVID-19. Αυτό... Δηλαδή είναι μια άλλη προσέγγιση. Δυστυχώς, επειδή μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, ναι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που βεβαίως. Το αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει και αστική ευθύνη, τεράστιο θέμα. Έτσι. Το είχαμε αναπτύξει και με τον κύριο Τσιάρο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για το οποίο θέλω να πιστέψω λίγο αργότερα πριν να κλείσουμε στα θέματα που έχουν να κάνουμε. Διότι έχουμε και πρακτικά ζητήματα που πρέπει να δούμε στον τόπο, κύριε βουλευτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι ότι σε μία προσπάθεια την οποία αναλαμβάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κινείται και η λεγόμενη μεταφορά, δηλαδή αερομεταφορά. Γιατί έρχονται στοιχεία τα οποία ανακοινώνουν συνεχώς οι εταιρείες και λέει ότι η Lufthansa θα σηκώσει το 21% του στόλου της, το 20% η KLM, η Ryanair το 45% υπό προϋποθέσεις, το ίδιο οι υπόλοιποι, άρα εδώ θα πρέπει να υπάρξει μία παρέμβαση από ό,τι καταλαβαίνω από την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή πέρα από την Aegean που θεωρείται ο εθνικός αερομεταφορέας και πρέπει να έχει μία στήριξη από το κράτος. Έχουμε, σκεφτόμαστε και για τους άλλους, δηλαδή μία στήριξη. Κοιτάξτε να δείτε, είναι όλα θέμα ζήτησης και προσφοράς. Για παράδειγμα, θα σας πω απλά παραδείγματα. Από το Ισραήλ 2 Ιουλίου ξεκινάνε οι πτήσεις 3 εβδομάδα. Ναι. Όταν είχαμε πέρσι το καλοκαίρι τέτοιες εποχές σχεδόν 12 με 15 την ημέρα. Ναι. Σχεδόν. Άρα αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάνε και βλέπουνε. Αν υπάρξει ανάγκη περισσότερων πτήσεων, είναι δεδομένο πως και η Aegean θα βάλει αεροπλάνα. Και γιατί ήταν ο βασικός κορμός στο Ισραήλ Ελλάδος και η Aegean θα βάλει αεροπλάνα. Αλλά και οι άλλες χώρες όταν καλύψουν τις πτήσεις οι οποίες οργανώνουν, είναι αδιαφυσβήτητα γνωστό ότι θα βάλουν περισσότερα αεροπλάνα. Εκεί, αν χρειαστεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, που μέχρι τώρα δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο, θα παρέμβουμε για να στηρίξουμε. Αν δούμε ότι υπάρχει ανάγκη να δυνάρθουν περισσότεροι πολίτες στην Ελλάδα για διακοπές και δεν βρίσκουν τον τρόπο και ξέρουμε ότι υπάρχουν αεροπλάνα καθυλωμένα, εμείς θα κάνουμε τις πανεβάσεις μας σε ελληνική πολιτεία για να καταφέρουμε να τους φέρουμε στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές. Είναι δεδομένο δηλαδή, ναι, δεν θέλω να μπαίνω να ονοματίζω εταιρείες, αλλά είναι δεδομένο πως αντιλαμβάνεις ότι η ζήτηση υπάρχει και το σενάριο είναι αυτό. Δηλαδή, είναι βλέπετε και αυτή την αν θεωρήσουμε ότι είναι αναγκαίο να παρέμβουμε, να ενισχύσουμε οικονομικά σε μορφή marketing κάποιες εταιρείες. Ναι, το αφού υπάρχει, το ξανακάνει, κύριε Παπά, το ξανακάνει. Εμείς με τη Ryanair τα 12, κάναμε μια κολεγία, επιχειρώντας δηλαδή ουσιαστικά έτσι επιξηρού ακμής δηλαδή, για να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να μπουν στη διαδικασία. Ασχέτως αν η Ryanair, το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η πιο νταβατζίδης εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών της Ευρώπης δηλαδή, ενώ ότι έχουν ακολουθήσει έναν άλλο τρόπο. Οι σκληρές οι πολιτικές τους, αλλά δυστυχώς πλέον να ξέρετε ότι και οι φτηνές πλέον αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορέσουν σε αυτή την κρίση τεράστια να αντέξουν, θα μετατρέψουν και αυτή την πολιτική τους σε διαφορετική, γιατί δεν μπορούν και αυτές να συνεχίσουν πλέον. Καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που επιβάλλεται ότι δεν υπάρχει η μάσκα στο αεροπλάνο και δεν βγάζουν τα μεσαία καθίσματα, τότε προσπαθούν και αυτοί να γεμίσουν τα αεροπλάνα. Είναι νομίζω αντιληπτό. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε και μία άλλη προσέγγιση. Βλέπω διαρροές. Από το μαξί μου είναι διαρροές, δεν είναι τυχαίες διαρροές. Δηλαδή εννοώ ότι από τη μία μαζεύσεις υπουργούς, εγώ θα ανακοινώσω, Μητσοτάκης, από την άλλη κάποιες διαρροές ότι πάμε από την επιδότηση της ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι έχετε και πολύ καλές σχέσεις με τον Υπουργό Εργασίας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Δηλαδή εδώ θα πάμε 50 από τη δουλειά σου άμα χρειαστεί για τους εργαζομένους, αφήσεις τις επιχειρήσεις, 50 από τη δουλειά σου και 50 από το κράτος. Δηλαδή μελετάτε και τέτοια σενάρια από την καταπληκτική. Μελετάμε σενάρια επιδότησης θέσεων εργασίας πλέον και ασφαλιστικών συμφορών αλλά και θέσεων εργασίας. Και ήδη δουλεύει ένα σενάριο για κοντά στους 555.000 Έλληνες εργαζομένους που ξέρουμε ότι θα πληθούν. Θα υπάρχει πρόβλημα τεράστιο, δηλαδή θα έχει πρόβλημα ο χώρος εργασίας τους. Ναι. Είναι πληττόμενοι δηλαδή με λίγα λόγια. Και από εκεί πέρα θα δούμε και τα προγράμματα. Υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα το ΣΟΥΡ, το οποίο θα πέσουν γύρω σε 100 δισεκατομμύρια, ήδη έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε τι κονδύλια θα τραβήξουμε και από την Ευρώπη για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Αλλά θέλω να σας πω και είναι σημαντικό, γιατί είδα ότι ετοιμάζουν και στη Ρόδο, έχω λάβει και επιστολές, ετοιμάζουν και στη Ρόδο κάποιες συγκεντρώσεις. 22 του μηνός υπάρχει μια κινητοποίηση εργαζομένων, εξωγοϊπαλλήλων κτλ. Θέλω να πω και να έχουμε όλοι στο σκεπτικό μας, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε όλοι μας και το ξέρουμε. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, αγαπητέ Τέρι, και όλοι όσοι με ακούτε, ήταν από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρθηκε ξεκάθαρα για τους εργαζομένους.
Το βάρος έπεσε εκεί. Η κίνηση με την αναστολή που κάναμε της εργασίας και επιδότηση που υπήρχε είναι γιατί προστατεύσαμε τις εργασίες. Αυτή τη στιγμή σήμερα έβλεπα και χθες τα κανάλια και διαβάζω στα ξένα δελτία ειδήσεων και τις εφημερίδες. Μιλάμε στην Αμερική για 35 εκατομμύρια ανέργους ήδη μέσα στον πρώτο μήνα. Στον πρώτο μήνα, γιατί η Αμερική άρχισε να κλείσει. Στην Ευρώπη μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις καθημερινά, χάνονται καθημερινά σε κάθε χώρα. Και βλέπετε ότι στην Ελλάδα παλεύουμε να κρατήσουμε τις εργασίες. Θα πρέπει λοιπόν, όπως πιέζουμε τους επιχειρηματίες και λέμε ότι ο εργαζόμενος είναι το βασικό κεφάλαιο κάθε επιχείρησης, να καταλάβει και ο εργαζόμενος ότι η επιχείρηση πρέπει να επιβιώσει για να συνεχίσει να έχει τις εργασίες. Άρα πρέπει όλοι να πέσουμε από πάνω αυτή τη στιγμή από την επιχείρηση για να δούμε να αντέξει η επιχείρηση, να τη στηρίξουμε την επιχείρηση. Γιατί να σας πω, θα σας πω και ένα προσωπικό μου έτσι, ένα θέμα προσωπικό μου, εγώ δηλαδή ο ίδιος, σαν επιχειρηματίας. Βγάζω το καπέλο του βουλευτή του πολιτικού και βάζω καπέλο του επιχειρηματία. Εγώ έχω 54 ερωμένους. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις. Δηλαδή όταν είσαι ερωτός, όταν είσαι δηλαδή εννοώ εκλεγμένος βουλευτής. Να ακουστώ. Αφήστε, το έκανα ο Σκέρτσος, είχαμε, είδατε τι είχαμε τώρα. Δεν μπορώ να το βάζω αυτό, μα είσαι κάτι, είσαι κάτι. Όχι, να ακουστώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάω. Μιλάω σε ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ενδιαφέρομαι για τους εργαζομένους, για τις οικογένειες τους. Έχω στηρίξει χρόνια ολόκληρα, στηρίζω και είναι δίπλα μου. Αυτή τη στιγμή εγώ η επιχείρηση, η δικιά μου όπως και οι περισσότερες επιχειρήσεις, γνωρίζω ότι το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς είναι ένα τρίμηνο το οποίο είναι, θα έλεγα, ζημιογόνο. Ναι, δηλαδή Γενάρης, Φεβρουάριος, Μάρτιος είναι τρεις μήνες, χειμώνας, κρύα, βροχές, η αγορά δεν δουλεύει. Αυτό ακριβώς. Με τις επιταγές, με την ρευστότητα, με τις σχέσεις που υπάρχουν με την αγορά, με τη μετακύληση υποχρεώσεων στον άλλο μήνα, πάμε και κυλάμε να έρθει το Πάσχα σε αρχή, να μπει ο Απρίλιος, δηλαδή ο Μάιος, με το Πάσχα μαζί, να τζιράρουμε έτσι ώστε στο πεντάμινο να πούμε ότι είμαστε πλέον σε ένα σημείο μηδέν για να προχωρήσουμε πλέον να έχουμε μια κερδοφορία. Εμένα λοιπόν η επιχείρησή μου αυτή τη στιγμή βρέθηκε ξαφνικά από κερδοφόρα και λειτουργική και με μια πολύ καλή ρευστότητα να ξεκινάει 1 Ιουνίου με μείον 205.000 ευρώ. Πέστε μου εσείς λοιπόν, τι να κάνω, να πάω να τα ζήσω από το κράτος, δεν γίνεται. Να πω στους εργαζομένους μου ότι θα συνεχίσουμε ρόδινα και ωραία, δεν γίνεται όταν έχουμε και ένα βέβαιο μέλλον μπροστά μας, ότι όταν όλοι θέλουμε όλοι να δουλέψουμε και να εργαστούμε, αλλά πρέπει να κυκλοφορήσουμε. Πάντως, να σας πω κάτι, επειδή μιλούσα την Παρασκευή και με την πρώην Υπουργό Εργασία στην ΕΦΗ, την Αξιόγλου. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω και το ΣΥΡΙΖΑ τι ουσιαστικά υποστηρίζει. Το θέμα είναι να μην παγιωθεί, κύριε Βουλευτά, αυτή η πρόσκαιρη, αν θέλετε, διαδικασία ελαστικότητας των εργασιακών σχέσεων και ξεκινήσουμε υπό άλλες συνθήκες το 2021. Αυτό φαντάζομαι φοβούνται όλοι. Δεν το ζητάμε καν αυτό. Και νομίζω, εντάξει, σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε χώρο υπάρχουν οι υπεύθυνοι, οι σοβαροί, οι επαγγελματίες, αλλά παντού υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, καταλαβαίνετε τώρα, δεν θέλω να εκφραστώ. Ναι, δυστυχώς, σε όλους τους χώρους, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν. Δυστυχώς θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Αλλά σκληρά θα τα αντιμετωπίσουμε και εμείς σαν κυβέρνηση. Είναι δεδομένο, νομίζω, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης, έχει δείξει με το έργο του και τη στάση του πόσο πολύ στηρίζει και αγωνίζεται και παλεύει για τους εργαζομένους στην χώρα μας. Και το κάνουμε και όλοι μας. Εγώ το παράδειγμα σας το έφερα για να σας πω ότι και εγώ θα αναγκαστώ, δεν θα πουλήσω προς Θεού κανέναν και δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Γι' αυτό και τα μέτρα που παρθήκανε, είπαμε ξεκάθαρα ότι όσοι μπουν σε αναστολή και προστατευτούν και πληρώνονται από το κράτος, αντίστοιχα για τους επόμενους μήνες θα παραμείνουν στην θέση εργασίας. Επίσης, τα προγράμματα που βγάλαμε, τα επενδυτικά, τα ενισχυτικά, το ΤΕΠΙΚ 2. Και αυτό που έρχεται τώρα το αναπτυξιακό του Άδωνη με την εγκυοδοσία. Αρχεί όμως να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις γιατί έχουν τα γνωστά προβλήματα. Πριν τα πάμε, μεταφέρω σε επαγγελματία. Θα σας το πω, συγγνώμη. Να πριν μπορούν να πάρουν χρήμα. Μην πάνε και τους λένε οι τράπεζες κατέβασε 500 δεδομένα και στο τέλος φεύγουν φιλώντας τον διευθυντή. Δώσε μου λίγο να τελειώσω για τους εργαζομένους. Για τους εργαζομένους. Όσοι πάρουν τα προγράμματα και μπουν στο να εγκριθούν και να προχωρήσουν, είναι δεσμευμένοι 31 Δεκάτου να έχουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Δηλαδή σε όλα τα πλάνα μας. Σε όλες τις προτάσεις που κάνουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, υπάρχει το κεφάλαιο εργαζόμενος και διασφαλίζουμε τον εργαζόμενο. Αυτό πρέπει να το βλέπουν όλοι. Δεν μπορούν να ακούν τον κάθε ένα που λέει το οτιδήποτε, το καταστροφικό ή καταστρεπτικό ή σε ενασιολογία διάλυση των παντών, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Έλεος. Ας σταματήσουμε λοιπόν να οριμάσουμε. Τώρα, στο άλλο που είπατε, έχετε ένα απόλυτο δίκιο. Δώστε μου τη δυνατότητα, κύριε Βουλευτά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψτε μου. Να πω για θα μου δώσετε ακόμα 15 λεπτά. Έτσι, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και για
για το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις, αλλά να επιστρέψουμε γιατί έχουμε και ένα σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει με μια διαχρονική, αν θέλετε, προσπάθεια στον τόπο. Από τη μία να μεταφερθεί κάποιες υπηρεσίες των δικαστηρίων στο παλιό νοσοκομείο, αποκατάσταση των δικαστηρίων και καλή λειτουργία στο θεματολογείο. Το ξέρω ότι πιέζεται, ότι ήσασταν προημερών στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, το ανέφερε. Λησμόνησε να φέρει το όνομα. Λοιπόν, και θέλω να πάμε σε αυτό πριν σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον κύριο Παπά.